τεχνητό μαύρισμα ή μαύρισμα στον ήλιο, ή αν κάνουμε κάποιες φροντίδες για το σώμα μας, είναι ένα peeling σώματος με μηχανικές βούρτσες. Mm. Που σημαίνει ότι αφού βάλουμε το προϊόν απολέπισης στο σώμα, μετά περνάμε όλο το σώμα με αυτές τις βούρτσες, που κάθε ένα της βούρτσας... Πρέπει να γράψουμε τώρα, τηλεφωνήστε και κερδίστε στο 2310-261-100. Ένα. Οι 10 πρώτες που θα τηλεφωνήσουν. Οι 10 πρώτες. Ένα μηχανικό peeling σώματος που θα τους κάνει το δέρμα τους απαλό βελούδινο, θα απαλλαγούν από τα νεκρά κύτταρα και μετά θα ακολουθήσει και ένα χαλαρωτικό μασάζ. Μία περιποίηση 2 ώρων. Τι άλλο θέλεις. Μόνο που τα άκουσα ξεκουράστηκα. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο η σωματική ξεκούραση, είναι και η ψυχική ξεκούραση. Τώρα να καθαριστεί το σώμα σου έτσι τόσο καλά, γιατί peeling σώματος. Peeling σώματος, όχι απλά με το χέρι. Ναι. Οι βούρτσες όπως περνάνε από το σώμα σου κάνουν ένα peeling και ένα μασάζ συγχρόνως. Κάθε ένα της βούρτσες διεισδύει σε κάθε πόρο. Καθαρίζει το δέρμα σε βάθος. Φύγουν νεκρά κύτταρα και θα περνάνε πήγες... πολλές πελάτες και λένε. Είναι σαν να μπήκαμε το αυτοκίνητο στις βούρτσες. Έτσι, μάλιστα. Ένα ωραία. Τέτοιο πράγμα νιώθεις. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, οι πρώτες 10, ενώ σου μιλούμε με την κυρία Στεφανίδου, 23-10-261-100. Καλείτε τώρα, οι πρώτες 10 κυρίες θα κερδίσουν αυτή την πολύτιμη συνεδρία, την πολύ ωραία συνεδρία. Εγώ θεωρώ ότι είναι βασική να γίνει αυτή πριν ξεκινήσεις το τεχνητό μαύρισμα. Και... Α, ναι, α γιατί... είναι προϋπόθεση το ένα του άλλου. Εγώ θα το έλεγα ότι είναι προϋπόθεση, γιατί έτσι φεύγουν τα νεκρά κύτταρα και κάνεις ένα ωραίο μαύρισμα διαρκείας. Α, μάλιστα. Έτσι. Τώρα, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το σολάριουμ προκαλεί καρκίνο. Τι απαντάτε? Πολλά πράγματα όταν γίνονται σε κατάχρηση θα προκαλέσουν καρκίνο. Και το κάπνισμα θα προκαλέσει καρκίνο όταν γίνεται σε κατάχρηση. Και το σολάριουμ όταν γίνεται κατάχρηση. Μα και στον ήλιο αν καθίσεις. Και στον ήλιο αν θα πάθεις καρκίνο. Θα πάθεις καρκίνο. Και μάλιστα θέλει μεγαλύτερη προσοχή για μένα ο ήλιος. Γιατί οι ακτίνες λόγω της τρύπας του όζοντος περνάνε αφιλτράριστες και φτάνουν σε εμάς. Στο σολάριουμ, όταν πηγαίνεις σε έναν ελεγχόμενο χώρο, που υπάρχει ένας άνθρωπος που θα δει το φωτότυπό σου, θα δει και θα πάρει το ιστορικό σου, θα καθίσεις ελεγχόμενα. Δεν θα σε βάλει να καθίσεις ανεξέλεγκτα, θα σου βάλει και ένα προϊόν που θα σου κάνει θρέψη στην επιδερμίδα σου, που χρειάζεται, δεν είναι αντιλιακό, αλλά είναι ένα προϊόν που θα προστατεύσει την επιδερμίδα σου από τη φωτογύρανση και θα σε βοηθήσει να μαυρίσεις πιο ομοιόμορφα. Είναι κάτι το οποίο... χρειάζεται, έχει μπει πια στην κουλτούρα μας. Βλέπω πάρα πολλά κοριτσάκια που έρχονται να κάνουν τώρα την άνοιξη σολάριου, τεχνητό μαύρισμα, να ενεργοποιήσουν τη μελανίνη τους, γιατί φεύγουν Μαρία και πηγαίνουν το καλοκαίρι στα νησιά για να δουλέψουν σεζόν και θέλουν να έχουν ένα χρώμα που θα τους βοηθήσει, θα τους προστατέψει λίγο, γιατί όταν έχεις μία ενεργοποίηση της μελανίνης σου έχεις μια μικρή προστασία, δεν λέω μεγάλη αλλά μια μικρή. Αυτά τα περισσότερα δουλεύουν σε beach bar, δουλεύουν έξω, εκτίθεται. Δεν μπορεί να πάει ξαφνικά από εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα σε ένα νησί και να καεί. Α, μάλιστα, είναι μια σπίδα προστασίας δηλαδή. Ναι, το έγκαυμα είναι πολύ χειρότερο. Μια δουλειά. Ακριβώς. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό καθόλου πραγματικά. Ναι. Μάλιστα. Και θα πρέπει να τα ενημερώσουμε ότι καθόμαστε καταρχήν προστατευμένοι, έτσι. Δεν καθόμαστε χωρίς να βάλουμε ένα προϊόν. Προστατεύουμε τα μάτια μας, που είναι πάρα πολύ βασικό. Καμιά φορά έρχονται και μου λέει θα εκθέσω το πρόσωπό μου. Η δική μου άποψη είναι να μην το εκθέτουμε το πρόσωπό μας, όσο μπορούμε να το προστατεύουμε. Είμαστε σε μια χώρα που έχει έντονη ηλιοφάνεια όλο το χρόνο. Όσο μπορούμε να το αποφύγουμε, το μαύρισμα είτε γίνεται τεχνητά είτε γίνεται στον ήλιο, μας γερνάει. Όσο μπορούμε να το αποφύγουμε, κρατήσουμε να νικεί την επιδερμίδα μας, είναι καλό. Φυσικά. Τα γυαλιά είναι απαραίτητα. Δεν το συζητάμε. Κάποιες κρυφά τα βγάζουν. Αυτό ακριβώς θέλω. Κάνετε έλεγχο. Γι' αυτό και εμείς δεν αφήνουμε ποτέ ένα άτομο να κάθεται όλη την ώρα μόνο του. Δηλαδή πηγαίνουμε τακτικά και το ελέγχουμε. Και αυτό είναι πολύ βασικό σε οποιονδήποτε χώρο δηλαδή πάνε, να υπάρχει ένας έλεγχος. Όντως είναι σημαντικό. Όπως κοστίζει. Δεν κοστίζει πια. Δεν κοστίζει πια, δεν είναι κάτι που είναι ακριβό. Πού κυμαίνονται οι τιμές από έως? Κανονικά μια συνεδρία είναι στα 10 ευρώ, αλλά πια υπάρχουν τόσες προσφορές που το βρίσκεις πάρα πολύ οικονομικά. Και επειδή το βρίσκεις πάρα πολύ οικονομικά, γι' αυτό κάποια άτομα πηγαίνουν και ανεξέλεκτα. Δεν πρέπει να είσαι κάτω από 18 χρονών για να εκτεθείς, γιατί δεν υπάρχει προστασία, η άμυνα, η φυσική, η άμυνα του σώματος για να ανταπεξέλθεις σε αυτή την έκθεση.
Υπάρχουν περιπτώσεις κοριτσιών που προτιμούν το μαύρισμα με ψέκασμα. Όπως η περίπτωση του Πρόεδρου της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, του κ. Τραμπ, τον οποίο βλέπουμε άλλες φορές να πετυχαίνει, άλλες όχι τόσο. Κοίταξε, αυτό είναι ένα make-up, έτσι. Δεν έχεις μια προστασία. Αυτό είναι κάτι καλό που θα μπορούσες να το κάνεις για μια εκδήλωση που έχεις να πας και θες να φαίνεσαι. Α, δεν διαρκεί. Έτσι, αλλά δεν είναι ότι σε προστατεύει, ενώ η έκθεσή σου στις λάμπες είναι η ενεργοποίηση της μελανίνης όπως γίνεται στον ήλιο. Όταν ενεργοποιείται η μελανίνη στον οργανισμό, υπάρχουν και άλλα θετικά αποτελέσματα. Όπως για παράδειγμα, βοηθάει πολύ στις περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πάσχουν από αϊπνίες. Όχι ότι τους προκαλεί ύπνο, αλλά τους δίνει ενέργεια να αντέξουν στην καθημερινότητα. Είναι αλήθεια ή ψέματα αυτό? Είναι η έκθεση, λοιπόν, σε δημιουργεί, είτε είναι στον ήλιο είτε είναι στις λάμπες, μια ευεξία. Ενεργοποιεί τις ενδοφρύνες και σου φέρνει μια ευχαρίστηση. Yeah. Την ευχαρίστηση που νιώθεις όταν είσαι στον ήλιο στις 10-11 η ώρα και είναι έτσι ζεστή, ωραία, έτσι νιώθεις και στο σολάριο. Άρα σου δίνει μια ενέργεια περισσότερη. Ωραία. Χρήσιμες πληροφορίες σε σύντομο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Στεφανίδου. Εσείς συνεχίστε και επικοινωνείτε. 2310-261-100. Οι πρώτες 10 που θα επικοινωνήσουν θα κάνουν δικό τους ένα πολύ ωραίο δώρο που μας έδωσε εδώ η κυρία Στεφανίδου από το Ινστιτούτο Femme Fatale. Πολύ ωραία περιποίηση. Μία περιποίηση σώματος, peeling σώματος για την ακρίβεια. Έχει και μασάζ που είναι το αγαπημένο μου εμένα σημείο της συνεδρίας, το μέρος της συνεδρίας. Σας εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Στεφανίδου. Και σε εσάς και στις ακροάτες.